Σοκ, κυρίε και κύριοι, από τη δολοφονία ενό 16χρονου από τον 18χρονο αδελφό του στη Νέα Σμύρνη. Όπω ομολόγησε ο δράστη, τα δύο αδέλφια τσακώθηκαν για μία μπλούζα. Τι λεπτομέρειε έχει η Μίνα Καραμίτρου. Και μάλιστα όλα έγιναν μπροστά στα μάτια της μητέρας τους και της φίλης του 18χρονου Λίνα που εκείνη την ώρα ήταν στο σπίτι. Τα δύο αδέρφια λοιπόν άρχισαν να τσακώνονται για μία μπλούζα. Μάλιστα άρχισαν να διαπληκτίζονται και έφτασαν μέχρι τις μπουνιές και τις κλωτσιές πέφτοντας στο δάπεδο του διαμέρισματος. Κάποια στιγμή ο 16χρονος σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει. Μπήκε στο... σε έναν χώρο που υπήρχε πίσω του μία σειρώμενη πόρτα την οποία και έκλεισε με δύναμη. Τον ακολούθησε όμως ο 18 ο αδελφό του, άνοιξε την πόρτα, άρπαξε ένα ψαλίδι και του κατάφερε μαχαιριέ στο στήθο. Ο 16χρονο έπεσε εμόφυρτο στο δάπεδο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατό του. Να σα πω ότι όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή και αρχικά άρχισαν να μιλούν για κάποιο ατύχημα που έγινε μέσα στο σπίτι. Δεν έγιναν όμω πιστευτεί από του αστυνομικού και λίγη ώρα αργότερα ο 18χρονο ομολόγησε τι είχε συμβεί. Και δεν να είναι η πρώτη φορά που τα δύο αδέλφια είχαν πιαστεί για τον ίδιο λόγο στα χέρια. Ακριβώ. Οι κάτοικοι τη περιοχή, οι γείτονε τη πολυκατοικία μιλούν για δύο αδέλφια που συχνά έρχονταν στα χέρια και η βία η συμπεριφορά του ενό προ τον άλλον ήταν ένα αρκετά συχνό φαινόμενο μέσα στο διαμέρισμα. Οι γείτονε έχουν να πούν και μία ιστορία που έφτανε μέχρι και το να καλέσουν την αστυνομία για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Κάτι παρόμοιο φαίνεται ότι έγινε και χθε αργά το βράδυ, Λίνα, μόνο που αυτή τη φορά. Ο 18 χρονος έφτασε μέχρι το σημείο να αρπάξει το ψαλίδι και να σκοτώσει τον αδελφό του. Τώρα συνεχίζουν να δίνουν καταθέσει. Ο ίδιο ο 18 χρονος θα μεταφερθεί σήμερα στην εισαγγελία. Με τη δικογραφία φυσικά που έχει σχηματιστεί σε βάρο του.